Να βάλουμε τη συζήτηση και τον κύριο Συντιχάκη για να πάρουμε και την θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τι λέτε εσείς, κύριε Συντιχάκη? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί την πολιτική που έτσι κι αλλιώς είχε εξαντλήσει. Δηλαδή, πρέπει να υπηρετηθεί η οικονομία της αγοράς, πρέπει να υπηρετηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όλα αυτά γίνονται σε βάρος της υγείας, σε βάρος της παιδείας, σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης, σε βάρος των δημοκρατικών λαϊκών δικαιωμάτων του λαού. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το original κόμμα της αστικής τάξης και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μια πολιτική που υπηρετεί ακριβώς το μεγάλο κεφάλαιο, το απέδειξε 4-5 χρόνια που ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, στην αρχή θυμάστε τι έλεγε, ότι δεν βάζουμε πλάτη τώρα αλλά θα λογαριαστούμε μετά, και τώρα όπερ και γένετο σήμερα βγαίνει στα κεραμίδια, ενώ δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο όλα τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να θωρακιστεί το σύστημα υγείας, έτσι ώστε σήμερα να μην μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή ο ένας χτίζει πάνω εκεί που νομοθετούσε ο προηγούμενος. Κύριε Συντιχάκη, επειδή τις ημέρες που προηγήθηκαν μονοπόλησε το ενδιαφέρον το περιστατικό και στη Νέα Σμύρνη την περασμένη Κυριακή, αλλά και τα αποτρόπαια, οι αποτρόπαιες εικόνες που είδαμε το πείγμα της Τρίτης στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, θέλω να μας πείτε ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για όλα αυτά. Και βέβαια ξέρουμε ότι το ΠΑΜΕ δίνει δυναμικό παρόν στις όποιες συγκεντρώσεις διοργανώνονται. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Στη Νέα Σμύρνη εκφράστηκε η οργή και η αγανάκτηση απέναντι στην απρόκλητη αστυνομική βία. Και η οργή και η αγανάκτηση ενός λαού που πασχίζει να βγει όρθιος από την πανδημία, γνωρίζοντας πως τον έχει αφήσει η κυβέρνηση και διαχρονικά οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων στη μοίρα του. Άρα λοιπόν αυτός ο λαός έχει αντανακλαστικά. Δεν μπορεί αυτός ο λαός να σέρνει μια ζωή αλυσίδες στα πόδια του. Και αποδείχτηκε ότι οι δεκάδες χιλιάδες που συμμετείχαν στη Νέα Σμύρνη δεν ήταν ούτε προβοκάτορες, ούτε στημένοι, ούτε είχαν παρισφρήσει μέσα στους κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς. Βέβαια, κύριε Συντιχάκη, αν μου επιτρέπετε, συμμετείχαν σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο κόκκινο και που τα νοσοκομεία μας είναι γεμάτα. Και οι ειδικοί λένε ότι αυτές οι πορείες, αυτές οι διαδηλώσεις δημιουργούν. Το έλεγαν οι γιατροί πριν από λίγο νωρίτερα. Ότι δημιουργούν πρόβλημα, ότι αυξάνονται τα κρούσματα μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Αν η κυβέρνηση λοιπόν ήρθε να αντιμετωπίσει τα κρούσματα και την πανδημία, έπρεπε να ακούσει όχι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που εξ αρχής έθετε συγκεκριμένες προτάσεις και στόχους, έπρεπε να ακούσει τα σωματεία, έπρεπε να ακούσει τους υγειονομικούς. Που σημαίνει τι? Να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να προσλάβει επιπλέον προσωπικό, υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, να αυξήσει τις κλίνες ΜΕΘ, αλλά να τις αυξήσει ουσιαστικά. Όχι να μετατρέπουμε τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου λοιπόν, και να μετατρέπουμε τις κλινικές σε κλινικές COVID χωρίς να υπάρχει προσωπικό. Κύριε Πλεύρη, γιατί δεν σήμερα επιτάσσουν το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Με τι προϋποθέσεις? Με τι προϋποθέσεις? Να απαντήσω, κύριο Πλεύρη. Μισό λεπτό, κύριο Πλεύρη. Να βάλουμε κι άλλο ένα. Ελάτε, δίνουμε εμείς. Ο πραγματικός λόγος κλιμάκωσης της αστυνομικής βίας και της καταστολής είναι γιατί αυξάνεται η αντιλαϊκή επίθεση και στην υγεία και στα εργασιακά και στην εκπαίδευση. Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση. Και σε κάθε αφορμή στέλνει μήνυμα κρατικής πυγμής. Με αποδέχτη το λαό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και μάλιστα προσπαθούν να το κρύψουν αυτό και δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτός που ξανά βγάλε τις άβρες στους δρόμους σε βάρος νεολαίων διαδηλωτών. Τώρα θα ανοίξετε καινούργια διαδηλώσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σήμερα. Καλή σαρακοστή σε όλους.